Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι άλλη μια εκπομπή Φωλέγανδρος και Παραλίου στο κανάλι NSTV Live. Μια εκπομπή που, όπως προαναγγείλαμε, στον απόϊχο του καλοκαιριού βοηθάει και ο καιρός πάρα πολύ, ακόμη με καλοκαιρινά είμαστε. Ελπίζουμε πλέον σιγά σιγά να μπει και το φθινόπωρο πιο έντονα, να δροσίσει λίγο. Είναι... έχει αρχίσει και γίνεται και λίγο κουραστικό, νομίζω, τόσο η ζέστη όσο πράγμα. Από την μια είναι ευχάριστο, από την άλλη μας κουράζει. Να πάρω το πάνω σου και μίλα κυρίως εσύ. Γιατί εσύ, ναι, την προηγούμενη εβδομάδα δεν κάναμε την εκπομπή την προγραμματίζει που έπρεπε να γίνει, λόγω ασθένειας της Φωτεινής. Κυκλοφορούν και οι οσούλες. Οπότε απόψε είμαστε εδώ. Είμαστε στο απόγευμα του καλοκαιριού. Μια ανακεφαλαιωτική εκπομπή. Θα πούμε χρόνια πολλά στους μικρούς μας φίλους, είναι Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Στους μικρούς κουνοδοτούς και όχι μόνο. Φίλοι, ναι. Παγκόσμια ημέρα των ζώων, όχι το μόνο των ζώων συντροφιάς. Έχουμε να πούμε πολλά και για αυτά και θέλω να σας πω κάποιες ερωτήσεις που έχουν κάνει να κάνουν με τη Φωλέγανδρο για από τελευταίες εκδηλώσεις. Θα τα πούμε και αυτά. Θα πούμε όλα. Οπότε ας ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Σας ζητάω συγγνώμη. Ναι, υπάρχει το νεράκι να... Δεν έχει να κάνει με το νερό. Σας ζητάω συγγνώμη για διάφορα ηχητικά εφέ των λιμών. Κάθε γιατί... περαστεί, θυμάσαι το... Είδες ναι. Πώς ήταν που μου έχεις πάλι και σπάνα και σου λέω δεν μπορώ. Ναι. οπότε ας ξεκινήσουμε. Δεν είπα πάλι δίχτυς, είπα πάλι χασμουριές. Το χασμουριές, αλλά και το δείξιμο το χειμώνα, εγώ το είμαι χειμωνιάτικο παιδί, είσαι καλοκαιρινό. Εσύ αρρωσταίνεις το καλοκαίρι, εγώ γινόμαι το χειμώνα χάλια. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν την εκπομπή. Στις μεταβατικές περιόδους συνήθως. Δεν μ' αρέσει να λένε τα μη τεχνιακά, καταλάβες εγώ. Θέλουν τελειώσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την εκπομπή. Καλησπέρα και από εμένα. Καλό μήνα. Πρόλας, ναι, καλό μήνα. Η εκπομπή ήταν το Σεπτέμβριο, ναι. Είναι το Οκτωβρίου. Είμαστε ήδη από τις 21 του Σεπτέμβρη στο φθινόπωρο. Υποτίθεται. Ναι, υποτίθεται. Λοιπόν, εντάξει, αυτά με την κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά θέματα θα τα δούμε σε μια εκπομπή με έναν πολύ ξεχωριστό καλεσμένο και φίλο μας, γιατί το έχουμε πει κιόλας. Του το ζήτησα, μου λέει ό,τι θέλεις. Στη Φωλέγανδρο το γνωρίζουν ποιος είναι. Θα το πούμε. Αλλά θα το πούμε γιατί ακριβώς το καλεί και η μέρα. Γιατί ο νόμος για την κακοποίηση των ζώων, η οποία έλαβε κακουργηματικό χαρακτήρα, οφείλεται πολύ και σε έναν αγαπημένο φίλο καρδιάς, έναν άνθρωπο με ευαισθησίες, τον Γιώργο τον Αμυρά. Θα το πω γιατί του το οφείλουμε Μαρίνα και άλλα πολλά τα οποία έχει κάνει με το περιβάλλον και τα τρέχει ακόμα και από τη θέση στην οποία βρίσκεται τώρα. Αλλά για μας είναι ένας Φωλεγάνδριος καρδιάς και ένας φίλος. Στενός, οικογενειακός, αγαπημένος, φίλος, οικογενειακός και ανήκει σε αυτό που λέγω στη φιλική οικογένεια, καταλαβαίνεις, δηλαδή. Ναι. Να είναι καλά όπου κι αν είναι απόψε, φαντάζομαι ότι μπορεί να έχει έρθει εδώ γιατί... Μπορεί να είναι και ακόμη Φωλέγανδρο, που νόμως. Ναι, είχε πει ότι θα... Βγάλει όλο το Σεπτέμβριο, τον περάσει εκεί. Γιώργο, μας ζηλεύουμε. Έφυγα στις 17 του Σεπτέμβρη και πάλι δεν μου φτάνει. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, τέλος το αφήνουμε αυτό εδώ. Τον ευχαριστούμε όλοι εμείς, οι ακτιβιστές φιλόζωοι και οι φιλόζωοι γενικότερα, για όλα όσα έκανε, έχει κάνει, θα κάνει, σε όποιον χρόνο θέλετε, βάλτε το. Γιατί... Εμείς είμαστε η φωνή αυτών των πλασμάτων και πρέπει να ακούγεται και η δική τους φωνή και όπως είπες όχι μόνο των ζώων συντροφιάς και των άλλων. Εδώ θα μου επιτρέψετε ένα αυτοαναφορικό σχόλιο. Με ρωτούν πώς είναι να μην τρώω κρέας. Και τους είπα, ναι, όπως και πολλούς κόσμους. Και τους είπα ότι ήταν η απόφαση την οποία πήρα μία νυχτή. Δηλαδή, για μένα ήταν πάρα πολύ απλό. Σκέφτηκα... Αυτό είναι όπως κόψεις το τσιγάρο, που λέμε ότι αν δεν το κόψεις μαχαίρι... Ναι, μόνο που εκεί έχεις να σκεφτείς τον εαυτό σου, ναι. Εδώ σκέφτεσαι τους άλλους και τελικά όμως είναι και για τον εαυτό σου.
Και τους είπα ότι απλώς σκέφτηκα τον πόνο τους, αυτών των πλασμάτων, τον δρόμο τους, όλο αυτό το οποίο πέρα. Και για μένα ήταν, το έκανα εικόνα, έβαλα στη θέση του όποιου ζώου τα δικά μου και είπα, δεν υπάρχουν διαχωρισμοί, υπάρχει και μία, ένα σκίτσο, δεν θα πω γελιογραφία, από τη μία πλευρά είναι σε ένα λιβάδι, ναι, το έχεις δει, για Αγελάδα, το γουρνάκι και το γουρνάκι, το αρνάκι, και από την άλλη είναι ο σκύλος η γάτα, νομίζω και το αρκελί. Τι πρέπει να κάνουμε για να έρθουμε από τη δική σας πλευρά. Ναι. Αυτά τίποτα. Εμείς ένα πράγμα. Να πάψουμε τα τραύματα, να το σκοτώνουμε. Είναι τόσο απλό και είναι τόσο καλό, όχι για αυτά μόνο, και για μας. Και εδώ θα μου επιτρέψεις, γιατί κάποιος μπορεί να τους ενοχλήσει αυτό το οποίο θα πω, αλλά εγώ παίρνω την ευθύνη των λόγων μου, εγώ, σε αυτό. Mm. Λοιπόν, μετά τα 40 συνηθίζουμε, λένε, α, μετά τα 40 αρχίζουν τα προβλήματα. Όχι, δεν αρχίζουν μετά τα 40. Εμείς τα συνειδητοποιούμε μετά τα 40. Λοιπόν, είναι τόσο απλό το να καθαρίσεις τον οργανισμό σου και να ζήσεις μια καλύτερη ζωή. Και όχι μόνο από ψυχολογικής πλευράς, ηθικής πλευράς ή όποιας, από βιολογικής καθαρά. Καθαρίζεις, είσαι καλύτερα, νιώθεις καλύτερα. Εγώ νιώθω καλύτερα και όπως εγώ και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι. Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ ξεκάθαρο και τελικά δεν σου λείπει και τίποτα. Γιατί να το δούμε έτσι και καθαρά πρακτικά, όσοι τρώνε κρέας, για να το φάνε χρειάζεται να το αρτήσουν με διάφορα αρτήματα. Ό,τι τρώμε εμείς οι οποίοι δεν τρώμε κρέας, δεν χρειάζεται κάτι πρόσθετο. Έχει τη γεύση από μόνο. Δηλαδή, ακόμα και έτσι να το δούμε. Λοιπόν, δεν θα συνεχίσω άλλο αυτό, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Θα τα πούμε και αυτά σε άλλη εκπομπή. Τώρα, σήμερα, για την Παγκόσμια ημέρα των ζώων, να πούμε πρώτα, θα πω, θα το διαβάσω από μέσα εδώ, γιατί θα γίνει αύριο στο Δήμο Νέας Μύρνης, από όσο θυμάμαι, να το δω κιόλας, μία εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Ναι. Είναι... Α, όχι, για σήμερα ήταν αυτό, συγγνώμη, αυτό ήταν όχι. Αυτό ήταν όχι, άλλο. Εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα ζώων ήταν για σήμερα. Σήμερα. Ναι, την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, από τις 4 ως τις 6, αυτό είναι άλλο. Ήταν αυτό. Ναι, η εκδήλωση στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Σκοπός της, όχι. Είπα που είναι. Σκοπός της, όχι εγώ, νόμιζα κάτι. Σκοπός της είναι να αναδείξει τη σημασία της ανάλυσης και χρήσης του γενετικού υλικού DNA των ζώων συντροφιάς στην προστασία τους και στη διαχείριση του πληθυσμού των αδέσποτων μέσω της πρόληψης αλλά και της καταστολής. Είναι αυτό το ότι παίρνουμε DNA για να αποτρέψουμε την κακοποίησή τους, ξέρεις, να καταγράφονται, αυτό που λέμε για τη στήριξη. Ναι. Τώρα, κάτι άλλο το οποίο ήθελα να πω, να το νομίζω αυτό είναι, το Pet Day είναι στη Νέα Σμύρνη, ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, στο Δήμο Νέα Σμύρνης, 5 Οκτωβρίου, δηλαδή. Ναι, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γαλαξίας, ναι. Υιοθεσίε ζώων, χρήσιμες συμβουλές φροντίδας, happenings και παιχνίδια για τα παιδιά. Σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων. Είναι αγάπης. Μια μέρα αγάπης για τους τετράποδους φίλους μας. Να πάρετε τα παιδάκια σας και να πάτε. Ναι. Να πάτε και αν θέλετε. Είναι τα παιδάκια σας, από τις 11 το πρωί. Ναι. Και αν θέλετε να αποκτήσετε ζωάκι και λίγο μέρος στην οικογένεια, προτιμήστε κάποια από αυτά τα αδεσποτάκια που ψάχνουν σπιτάκι. Έχω κοινοποιήσει κι εγώ και μέσα από τη σελίδα το. Τον ένα αδέσποτο. Το Βλαδίμιο τη Φολέγα, από την Αγκάλη, που ψάχνει σπιτάκι, αρσενικούλο, αρσενικό στηρωμένο, χαρτιάρο. Εξαιρετικά ανθρωποκεντρικό και υψηλή νοημοσύνη, καλά, αυτό δεν είναι και νέο, θα μου πείτε.
ένα καταπληκτικό πλάσμα που και αυτό ψάχνει την οικογένειά του. Του λέμε, Βλαδίμηρε, κοιμάσαι μέσα, αλλά μόλις θα θέλεις να βγεις για να... Ναι, το είπε η αδελφή του συζύγου μου που τον, τον έβαλε μέσα. Του λέει, μόλις, του λέει, θα σε βάλω μέσα, αλλά άμα θες πιπί, και το έκανε. Καταλαβαίνει. Και όλα τους καταλαβαίνουν. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος έχει πολύ υψηλό δίκτυο νοημοσύνης. Κάποτε είχα διαβάσει ένα άρθρο που έλεγε ότι οι γάτες είναι... Να πείσουν στη σελίδα του... του κλένους, της εκπομπής, έπινε πίσω τον Βλαδίμηρο και στη σελίδα της εκπομπής. Και στη σελίδα της εκπομπής. Είναι ένα σπάνιο πλάσμα. Κάποτε είχα λοιπόν διαβάσει ένα άρθρο, μια έρευνα, ότι οι γάτες, οι διάνοιες, οι... Φλάτ. Ανεξημένα γάτια. Δεν ξέρω, εμάς τα γάτια μας δεν πρέπει, όλες διάνοιες, δεν μπορούσες να έχει χαζιά. Ναι, εγώ θα είχα και εγώ τις ενστάσεις μου προς αυτό. Αν το σκοτετάκι σου και το ζωάκι σου και όπως το μάθεις, θα μάθεις. Πριν συνεχίσουμε, δεν ευχαριστήσαμε. Ναι. Μπορεί να γίνομαι έως και γραφική, αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί η ανταπόκρισή σας είναι τέτοια που με κάνει να θέλω κάθε φορά να σας ευχαριστήσω. Και στα μηνύματα, τα προσωπικά, σε μένα, στη Μαρία. Και συγγνώμη που δεν απαντάω, δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Και τις καρδούλες και... Ακούγεσαι κάτι. Διάσημο. Δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Όχι, δεν προλαβαίνω να απαντήσω, Μαρίνα μου, προς Θεού. Προς Θεού, εδώ πέρα δεν έχουμε τέτοια. Και ακριβώς επειδή έχουμε προσωπική σχέση αυτό και το εννοώ ότι δεν προλαβαίνω, γιατί έχω και εγώ την πίεση του χρόνου, όμως δεν είναι η εργασία μας. Μην τα ξαναλέμε. Δεν προλαβαίνω να κάνω ούτε καρδούλα στην καρδούλα ή όλα αυτά. Σας τα λέμε από εδώ. Και γι' αυτό με έναν τρόπο θα σας το ανταποδώσουμε. Εμένα την προηγούμενη φορά μου έχεις πει να μην έρθω. Όχι, στο χρωστούσα από πριν από την παρατήρηση, είδες πως είναι. Ναι, δεν αφήνω και τίποτα να πεις. Λοιπόν, θα σας το ανταποδώσουμε με έναν τρόπο. Έχουμε σκεφτεί κάποια πράγματα. Θα κάνουμε αυτή την εκπομπή πολύ πιο ενδιαφέρουσα, με συνεντεύξεις. Κάτι είχαμε πει και για απόψε. Βέβαια, τελευταία στιγμή το ζήτησα εγώ από ένα πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιείται πάρα πολύ στον χώρο της φιλοζωικής δράσης, αλλά εντάξει, υποθέτω ότι υπήρξε κάποιος λόγος για τον οποίο δεν θα μπορούσε. Και για την ακρίβεια, νομίζω ότι έχω και την απάντηση. Μάλιστα. Ναι, οπότε να το πω. Λοιπόν, ναι, θα το πω αυτό το πρόσωπο, γιατί περιμέναμε. Πρόκειται για την αντιδήμαρχο Νέας Σμύρνης, η οποία είναι υπεύθυνη. Να πω τη Μαρίνα Δεκούλου, έχουμε μιλήσει ξανά μαζί της. Με εξαιρετική προθυμία δέχτηκε, αν και την κάλεσα σήμερα τελευταία στιγμή, γιατί κι εγώ βγήκα από μία ίωση και δέχτηκε αμέσως να είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά. Γιατί, κοίτα τώρα, είμαστε, δεν έλεγε κάτι άλλο. Είμαστε όλοι θύματα ιώσεων, κυριολεκτικά όμως. Ναι, μα είναι ο καιρός. Εμείς, είναι αυτός ο καιρός. Ο εγκεφαλής του καναλιού, ο Δημήτρης ο Πετρόπουλος. Οπότε και τώρα η κυρία Δεκούλου, η οποία αυτό μου έστειλε, λέει ότι γύρισε στο σπίτι. Με κάποια. Ναι, τη ευχόμαστε περαστικά. Περαστικά. Και στον Δημήτρη τον Πετρόπουλο. Δηλαδή, πραγματικά θέλουμε να είμαστε κοντά σας με Skype, με συνεντεύξεις, με ζωντανό. Και όλο κάτι τυχαίνει. Θα σώσει, πού θα πάει. Εντάξει. Πόσο ανάδρομο όμως, δεν ξέρω, είναι ανάδρομο ή είναι ίσως και εμείς νομίζουμε να μας πάει. Όχι, όχι. Θα το πάμε με την τελευταία λέξη της επιστήμης, πώς λέμε, της μόδας. Θα φέρω εδώ, ξέρεις, να ξεμαθιάσω. Α, νόμιζα ότι θα φέρεις ολογράμματα. Αυτό το θέλω. Λοιπόν, ευχόμαστε στην κυρία Δεκούλου. Ταχύ ανάρρωση, περαστικά, από καρδιάς και γρήγορα.
Και θα γιατί, τα πούμε. Και θα τα πούμε. Και τελευταία στιγμή, να το πω αυτό, γιατί είναι μια γυναίκα με εξαιρετική δράση και στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Μήνης, αλλά και στο κομμάτι της φιλοζωικής δράσης. Και εμείς αυτούς τους ανθρώπους τους εκτιμούμε βαθύτατα, γιατί είναι κάποιοι από εμάς. Και χαιρόμαστε όποτε μπορούμε να γίνουμε και εμείς οι ίδιες διάβλοι επικοινωνίας κάτω, προς τα πάνω, πιο και πάνω. Διάβλη, ναι. να βγει γιατί είμαστε προς τα έξω. Πολλοί και να, είμαστε ένα δίκτυο ανθρώπων, ο καθένας από το δικό το δίκτυο του θέση. Μην πω πάνω, δεν είναι. Όχι, το πείσουμε. Όχι, όχι, όχι. Ναι, όχι. Να μου το πείσει, ναι. Ναι, ναι. Πολύ φορεμένο. Για να κάνουμε αυτόν τον κόσμο καλύτερο, τον πλανήτη καλύτερο, τη ζωή των παιδιών αυτού του κόσμου καλύτερη και των ζώων καλύτερη, όλων των πλασμάτων, είτε είναι φώκες, είτε είναι χελώνες, ξέρεις Μαρίνα, τα έχουμε πει και με τον Μιχάλη. Ναι. Ούτε καταφέραμε να πάμε στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής. Γιατί. Πόσο. Δηλαδή, δεν ξέρω, μάλλον δεν πρέπει να τα λέμε. Δεν πρέπει, δηλαδή, γιατί να έρχονται και να... Αλλά πώς, να μην τα αναγγείλουμε, να μην το ξέρουμε. Λοιπόν, έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά. Ευχαριστούμε λοιπόν την κυρία Δεκούλου να το κλείσουμε καλύτερο εδώ κόσμο. Πέρα. Καλύτερο κόσμο με δύο πολέμους και με τη βία των ανηλίκων, την ενδοσχολική και όχι μόνο, είναι στα ύψη. Σε όταν ακραίες καταστάσεις. Όταν έγραψα, συγγνώμη τώρα... Κάθε μέρα ακούς κάτι πέρα από τους εφήβους. Μιλάμε τώρα το τελευταίο γεγονός στην Αλεξανδρούπολη. Πεντάχρονα. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι... Θα το ακούσω λίγο σε αυτόν τα σώμα και τα γόμου. Να πω κάτι. Θυμάσαι τι σου είχα πει. Είχα πει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί ημερωνόμαστε από επιστημονικές σελίδες και είχαμε πει ότι η γενιά θα φτάσει να μετράει όχι 30 χρόνια. Θυμάστε, είχα πει μα ένα 5 με 6. Mm. Σκέψου τι γίνεται λοιπόν. Γιατί είναι και η εξελικτική πορεία του είδους εξελικτική. Το πρόσημο δεν είναι. Της εξέλιξης δεν είναι πάντοτε θετικό, έτσι. Ναι, ναι, δεν είπα πρόοδο. Η εξέλιξη δεν παραπλήσει. Ναι, η μάλλον προχωράμε. Ναι. Μπορούμε να πούμε τώρα. Προχωράμε. Ιδού λοιπόν παραπέρα. Πεντάχρονα με συμπεριφορές 15χρονων. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Όταν έγραψα λοιπόν το άρθρο στο φύλλο του Μαΐου, ήταν του Ιουνίου του προφίλου, δεν θυμάμαι τώρα για την... Ιουνίου ήταν. Ναι. Με τα μέχρι τότε δεδομένα και είχα βρείτε το, θα το αναρτήσω κιόλας, θα το διαβάσετε. Και ήρθε λίγους μήνες μετά, είχε πραγματικότητα και με ξεπέρασε, παρόλο που όταν τα έγραφα να σας πω με αρχές και τον λέω. Γιατί είχα και τα επιστημονικά δεδομένα και καθόμουν και έγραφα και λέω τι γράφεις τώρα, ρε Φωτεινή, ας πούμε. Μήπως υπερβολικό, ναι. Σκέφτηκα ότι είναι και υπερβολική καμιά φορά, γιατί ξέρετε, αυτολογοκρίνομαι, λέω. Ναι. Μήπως είδες λόγω μεγάλης ιδιότητας ότι το έφτασε το τερμάτισες. Λέω τώρα τι. Όχι, νομίζω ότι δεν το τερμάτισες. Και πάντα περνάει να πόσες από τα γραπτά μου. Και ίσως έγραψες και λιγότερα από αυτά που πραγματικά συμβαίνουν, διότι όταν ακούς τώρα ότι... Οπωσδήποτε λιγότερα από όσα έφεραν οι μέρες μετά. Ένας μήνας είναι που έχουν ανοίξει τα σχολεία. Δηλαδή αν το έγραφα τώρα αυτό το άρθρο, αν το επικαιροποιούσα... Θα το έχεις, ναι. Θα το είχα όχι τσιμπήσει. Ο άλλος έπιασε τον σημαντή του και το ξέρει στο κεφάλι με... Το μουστάκι μου, νομίζω κάτι. Το κεφάλι μου, το κεφάλι. Το μουστάκι έχει το 12χρονο. Νομίζω κάτι τον ξύρισε. Με αυτό το κεφάλι με φαλτσέτα. Ω Χριστέ μου, δεν πρόκειται. Η άλλη έπιασε και πλάκωσε τη συμμαθήτριά της στο ξύλο και όλοι οι συμμαθητές βλέπανε αυτές που πλακωνόντουσαν στο ξύλο. Και έβγαζε και τόσο. Οι άλλοι εκδίσανε τη συμμαθήτριά της. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τα βλέπουμε στον κρατήφορο με τη ζωή Λάσκα και τον Κούρκουλο. Λέγανε, τι γίνεται στον κόσμο, ντροπή όντως. Και βέβαια... Και το κακό δεν είναι ότι εγώ και εσύ παίζουμε ξύλο, που κακό είναι, αλλά να έχεις και 20 άτομα να σε κοιτάνε και να... Τι βλέπουν δηλαδή. Άρα να έχουν αυτό ακριβώς. Παιδιά διψασμένα για αίμα, δηλαδή, για βία. Εκτόνωση, τι είναι αυτό το πράγμα. Ξέρεις τι λένε πολύ και δεν ξέρω, δεν είμαι και ειδική για να το... Επιβεβαιώσω ότι όλα αυτά αυτές τις συμπεριφορές οξύνθηκαν ιδίως μετά την περίοδο του COVID και μετά τον εγκλεισμό των παιδιών στο σπίτι και την απομόνωση από το... Ότι τα παιδιά, να το πω έτσι,
Φρικάρανε. Το λέω έτσι πολύ να απλά. Μιλήσω τώρα, ναι, τώρα μιλάμε. Να γίνω πάλι. Λοιπόν, εντάξει, θεωρώ πια... Ότι είναι καραμέλα. Ακριβώς. Ότι είναι μία εύκολη δικαιολογία να τα τοποθετούμε όλα στο πλαίσιο του κορονοϊού. Ναι, ότι α, ο κορονοϊός, α, ο κορονοϊός και α, ο κορονοϊός. Εντάξει, ο κλεισμός ήταν λίγο δύσκολος, αλλά και για πολλούς. Ήτανε. Και για τους ενήλικες και τα παιδιά για όλους. Ήτανε. Αλλά οι κλεισμοί είχαμε και σε άλλες περιόδους, Μαρίνα, και δεν έβγαλαν αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι μάλλον ο εκμαυλισμός των ηθών, μάλλον η έκκληση των ηθών, μάλλον ο συσσωρευμένος θυμός από καταστάσεις τις οποίες οι τελευταίες γενιές βιώνουμε και ο λανθασμένος τρόπος διαχείρισης ή κατά να πω η μη διαχείριση αυτού του θυμού των προηγούμενων γενεών περνάει στις επόμενες. Δηλαδή, ο θυμός του πατέρα, έτσι, ναι, το μένω σε αυτό, περνάει στο παιδί. Γιατί βλέπει έναν πατέρα θυμωμένο, ναι. Ναι. Και το βλέπεις μετά στις ζωγραφιές των παιδιών, θα μου επιτρέψετε να πω και αυτό. Δηλαδή, όταν βλέπεις ζωγραφιές παιδιών, 9χρονων, 10χρονων, 7χρονων, 5χρονων, με τα μάτια να είναι θολά, τα δόντια, η οντοστοιχεία. Έντονη. Δεν κατάλαβες, να είναι σφιγμένα δόντια και να θυμίζει περισσότερο οντοστοιχεία θηρίου, δηλαδή, ξέρεις, πυράγχας να πω, δηλαδή, ενώ, αυτό, παράδοση. Φαντάσου τώρα να φτιάξει ένα παιδά, μια φιγουρίτσα και, και να εστιάσει τα δόντια. Ναι, και είναι αυτό. Να εστιάσει τα δόντια. Και επειδή είδα και πρόσφατα, ξέρεις εσύ, είδα του παιδιού και μετά... Ναι. Είδα και τη συμπεριφορά του γονέα και λέω, α, εδώ είμαστε. Ξέρεις τι γίνεται, είναι... Εδώ η παιδοψυχολογία δεν μπορεί να είναι καλή. Οι γενιές αλλάζουν, δηλαδή, εγώ σήμερα είχα μια συζήτηση στην εργασία μου. Είναι πώς μας μαθαίναν και οι γονείς μας. Γι' αυτό βλέπεις, ναι, γιατί είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Σήμερα είχα μια συζήτηση στην εργασία, είχαμε την ώρα του παιδιού, ήμουν εγώ, η εργοδότριά μου, που είμαστε στη γενιά τη δικιά μας. Όπως είπαμε, η εκπομπή ανακεφαλαιωτική είναι μια εκπομπή προβληματισμού. Αλλά ναι, και, και μετά θα πούμε, θα γυρίσουμε και στα ζώα, γιατί και συνέλαβαν τον δράστη. Με το παιδί του Σοβόλου, ναι, μαζικό δράστη. Ναι. 6 γάτες και ένα σκυλί. Και έστειλε κιόλας και το αιχμηρό αντικείμενο για να καταλάβατε. Δεν πρόλαβα να το δω, το είδα που πρόλαβα σήμερα. Μιλάγαμε με τις συναδέλφους μου στη δουλειά, οι οποίες είναι κοπέλες 24-26 χρονών. Παιδιά μας. Βέβαια, άνετα. Και μιλώντας και λέγαμε ιστορίες για τους παππούδες, τις γιαγιάδες, και επειδή ξέρεις με την εργοδότρια μου παλιά μας ήταν και γειτόνισσες. Αναφερθήκαμε στη γιαγιά τη Φωτεινή, αναφερθήκαμε στη γιαγιά της, την Ευαγγελία, και το ένα με το άλλο, κουβέντα στην κουβέντα για κοινούς γνωστούς, αναφερθήκαμε στο Θεό Κώστα, τον Ανάπηρο Πόλεμο, είχαμε ένα θείο Ανάπηρο Πόλεμο, δεν το ξέρουμε. Μου ανέφερε και εκείνη... Θα πούμε και πράγματα από τις δικές του. Ανέφερε και η... Να πω κάτι εδώ. Ελπίζουμε να είμαστε καλά, ώστε στην εκπομπή για την 28η να έχουμε εδώ. Να έχουμε εδώ και τη Φανή του Παπαδοπούλου με τη στήριξη για να μνήσεις, για να... Με ιστορίες. Και να έχουμε και τώρα σας εκπλησιάζω και την Κατερίνα την Καλατζοπούλου πάλι για τον ίδιο λόγο. Γιατί, ναι. Και αναφέρθηκα στη γνωστή ιστορία του παππού της Κατερίνας με τον Θεό Κώστα. Η Κατερίνα Καλατζοπούλη πρέπει να το ξαναπούμε. Είναι συνεργάτη της εκπομπής, στη στήριξη μαγειρικής. Αχ, Παναγία μου. Και μην Όχι, να τα λέμε και ποιες είναι, γιατί κάποιοι οποίοι μπαίνετε πρόεδροι είναι η αντιπρόεδρος του ΣΥΡΙΟΥ, του Κέντρου Λογογραφικής Έρευνας Νήσου Πολεκάνδρου. Και η γραμματέας του ΣΥΡΙΟΥ είναι η Φανή Παπαδοπούλου, αλλά είναι και συνεργάτες της εκπομπής. Ελπίζω να είμαστε κάτι να πω και να τα δείτε τι έχουμε, τι κάνουμε τα κορίτσια. Και να τελειώσω και λέγαμε ιστορίες με την Ευαγγελία και τους παππούδες και γιαγιάδες είχαν περάσει. Μόνο μιλά αργά καθαρά ναι, για να μας ακούνε. Και είχαν μείνει οι κοπέλες και λέγανε τι ωραίο πράγμα να ακούς ιστορίες και ότι εμείς είχαμε άλλα βιώματα, είχαμε πρόσφατα ακόμα και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί κάπως από εκεί ξεκίνησε για τον εμφύλιο, λέγαμε. Και λέγαμε, τα είχαμε στο σπίτι μας, τα βλέπαμε, δεν μπορούσαμε να τα ξεχάσουμε, δεν μπορούσαμε να τα παραβλέψουμε, γιατί και ήρθαμε να καταλήξουμε ότι η σημερινή γενιά δεν ξέρει τίποτα από όλα αυτά.
δεν ξέρει ιστορία, δεν ξέρει τίποτα. Και το λέμε σε πολλές εκπομπές έχουμε πει ότι τα νέα παιδιά δεν ξέρουν την ιστορία τους. Δεν ξέρουν τίποτα. Και το χειρότερο γιατί άμα ξέρουν την ιστορία, θα μάθαιναν και την ιστορία. Ναι, και το χειρότερο είναι ότι δεν ενδιαφέρονται να μάθουν. Ακριβώς. Αλλά το χειρότερο αυτό, αυτό όμως, δεν καταλογίζεται στα παιδιά. Όχι, καταλογίζεται σε εμάς, τους γονείς. Στους γονείς, στη γενιά μας, τη δικιά μας γενιά. Πρέπει να τα μάθουμε τα παιδιά μας. Λοιπόν, γιατί είδατε, είναι μια. Να το πάει συνειρμικά και μια ροή εδώ τώρα. Mm. Δηλαδή, τώρα θα πάμε στο Φολέγανδρος, γιατί το εκπαραλλήλου το. Το ψηλό εκεί. Ναι. Και θα πούμε και την ημέρα των ζώων όμως μετά, πώς ξεκίνησε, γιατί τα έχω βρει εδώ πέρα ναι, λίγο ναι, να τα ναι, πούμε. Ναι, θα πούμε. Θέλω. Να γυρίσουμε γιατί θέλω ναι, να κλείσω αυτό όμως, γιατί τα της Φολεγάνδρου θα τα πούμε τώρα σε επόμενη εκπομπή. Ναι. Θα πω όμως αυτό το θέμα της ιστορίας, γιατί ξέρετε όλα, όλα φτιάχνουν τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, και πάλι θα το πάω εκεί. Δεν γνωρίζουν την ιστορία του τόπου τους, της ιδιαίτερης πατρίδας τους, το είδα στη Φολέγανδρο, αλλά βλέπω με μια μεγάλη ευκολία να μην τους ενδιαφέρει να μάθουν και την ιστορία άλλων τόπων και επιτρέψτε μου τη λέξη, να την σκυλεύουν και θα αναφερθώ στο συγκεκριμένο τραγούδι, Μαρίνα. Ποιο, αχ, το Αφούσι. Τον Αφούσι. Λοιπόν. Δηλαδή, Αφούσι να... έχει γίνει με τα, διασκευή από ένα άλλο... Ναι, να δια... ναι, έχει γίνει διασκευή, αλλά είναι της Κάσου, σωστά. Της Κάσου, ωραία. Έδωσε, της Κάσου. Λοιπόν. Μία θλιβερή, λυπητερή ιστορία και να πούμε, επειδή είναι και η μέρα των ζώων, ότι ο συγκεκριμένος εγγράμματος νέος της Κάσου, ο Ανδρέας Αφούσης, είχε συντροφιά του μετά στον ξεπεσμό του γιατί τρελάθηκε όταν είδε τους Τούρκους να σκοτώνουν τον πατέρα του μπροστά. Έχασε τα λογικά του και είχε μόνο η συντροφιά το σκύλο του, έναν αδέσποτο σκύλο που έγινε σκύλος του και σύντροφός του τον λιονταρί. Λοιπόν, τι είναι τα ζώα, όταν όλοι του... και βλέπω να διονυσιάζονται και να το πω, να μην το πω και τραγουδακιάθλια και να το... Δεν ραπάρετε, δεν είναι, είναι δυνατόν. Δηλαδή, αν είχατε... Πώς να το πούμε τώρα... αν στην οικογένειά σας είχατε ένα θλιβερό γεγονός και είχατε γράψει στιχάκια κάποιος για τον άνθρωπό σας, το δικό σας, και μετά ερχόμουν εγώ ή όποιος εγώ και το έπαινε και το έκανε... Έσαι να χορεύει ζεμπέκικο ένα ριζίτικο, επειδή θα το κάνεις μια διασκευή. Είναι απαράδεκτο. Και, στο... και κυρίως είναι απαράδεκτο από ανθρώπους του χώρου της μουσικής. Και δεν αναφέρομαι βέβαια μόνο στους δικούς μας, του τόπου μας, εντάξει, αλλά και σε εκείνους οι οποίοι έκαναν διασκευή, αυτό το... κάποια πράγματα δεν τα κουμπάς. Διασκευή στον εθνικό επίπεδο. Διασκευή δηλαδή... το κάνανε, αλλά να σου πω κάτι, το θέμα είναι το κάνανε πώς τις... οι άλλοι πώς το καταλάβουν από κάτω. Αυτό διασκευές είναι... έχουν γίνει σε πολλά και δεν ξέρω, να σου πω κάτι, και δεν ξέρω αυτή η διασκευή πόσο μπορεί να τραβηχτεί από τα μάτια. Δεν ξέρω, κάποια πράγματα, δεν, όχι, δεν τα κουμπάς. Όσοι πήγανε να πειράξουν αρχαίες τραγωδίες, δεν μιλάμε σκέφτε. Ναι. Κάποια πράγματα δεν τα ακούμπας, δηλαδή, κατά αναλογία αν δεν συγκρίνω αυτό βέβαια, και αυτό είναι ένα τραγούδι που ανήκει βέβαια, στον παραδοσιακό χώρο. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές που να κάνουν. Σε αυτά είναι οι κόκκινες γραμμές. Σε αυτά, όχι τώρα αν μία τραγουδίστρια πάνω στο... στην κορύφωση του κεφίτρα. Διονυσιασμένη και επειδή το νιώθει, επειδή σημαίνει να τη γνωρίζουμε τη συγκεκριμένη τη ματούλα τη Ζαμάνη, έβγαλε την μπλούζα τη και άρχισαν άνοιγμα αισθητικά έτσι. Ας... Τι θα πει τώρα. Εμεί δεν έχουμε στην παραλία εμεί οι αφράτε. Γιατί αισθητικά. Όχι όσε έχουν παραπάνω κιλά, όχι όσε έχουν. Όχι όσε έχουν. Και, ωραία, και εμένα με χαλάει πάρα πολύ να βλέπω γυναίκε παραμορφωμένε από τι πλαστικέ και τα μπότοξ και τι σιλικόνε που να μην είναι, να μιλάμε τη φωτεινή και να μην καταλαβαίνουν φωτεινή γιατί έχει αλλάξει η μούρη τη παραδείγματο χάρη ή με το πλαστικό στήθο και τα πλαστικά οπίστε. Και εμένα με χαλάει αυτό, θα πρέπει να σου πω όχι. Δηλαδή, τι ρατσισμό είναι αυτό, ο ρατσισμό και ο σεξισμό. Ο καθένα. Δεν είναι παιδιά μόνο. Στο βαθμό που δεν ενοχλεί πραγματικά όμως, γιατί αυτό να μην αυτό πια ενοχλεί την αισθητική. Ναι, η αισθητική. Αυτό ενοχλεί. Ή αυτό το ο όμορφος πρέπει να πάρει όμορφη και αυτό και το ένα και το άλλο. Δηλαδή όλα αυτά είναι. Γιατί αυτό είναι υποκείμενο. Θέλω να πω ότι τι θα πει σου χαλάω την αισθητική σου. Γυρίζει από εκεί και μην με βλέπει. Και εσύ τέλος. Περίμενε.
Μπορεί υπάρχουν κόκκινες γραμμές στη συμπεριφορά, όταν πραγματικά, δηλαδή αυτό είναι την ενοχλώ, αυτό δεν μου επιτρέπεται. Αλλά το, αχ, θυμάσαι το που φοράς, αυτό. Και τώρα να πω κι εγώ, εδώ πέρα, ορίστε. Όλα θα περάσουν πέρα σήμερα. Λοιπόν. Ναι, εγώ να φοράσω μικρά, θα μιλάω, αλλά θα πω. Δεν θα μιλάω εδώ στη ποδιά σου, φυσέτα μου. Είναι, πώς να σου το πω, σκηνοθετικό έβριμα για να φυσέτα τα μαλλιά προς τα πίσω. Α, το κάνω αυτό. Που λες, αυτό είναι και ρατσιστικό και... Και τέλος τέλος όσοι ακολουθούν, παρακολουθούν τη Ματούλα Τζάμαν, δεν τους ξέρεις νομίζω αυτό καθόλου. Είναι τόσο ήθινος άνθρωπος. Ναι, γιατί είναι οπότε... Και όχι ψευτό εναλλακτική, έτσι. Όχι, ναι, του τύπου ναι. Είμαστε για να είμαστε, γιατί είναι πιασιάρικο ναι. Αυτή την εποχή. Πιάνει αυτό που με περνάει να το κάνω για να δείξω. Όχι. Καλά. Η γυναίκα έχει δείξει, έχει χρόνια λειτουργία. Έχει μία σταθερή πορεία. Σταθερή πορεία. Μακάρι να είναι πορεία. Αλλά και με εξέλιξη. Γιατί είδα και κάτι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το πω τώρα, δεν θα αναφημίσω τις φορεγάνους. Λοιπόν, συγγνώμη παιδιά, σε κουκαλάκι περνάει, γιατί και το μυαράκι να το πούμε, είμαστε ζέστηκαν. Βγήκα από το πλάνο. Συγγνώμη, είναι... Έχει φοβερή γρασία, πέρα από τη ζέστη, την αφήσει και η ζέστη, έχει φοβερή γρασία. Λοιπόν, να μην χάνουμε όμως τη ροή, γιατί είναι αντιτηλεοπτικό και δεν θέλω. Α, η Κατρίνα, σωστή ενημέρωση για τον... Ναι. Λοιπόν, γιατί λέμε λοιπόν... Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Ευχαριστούμε, να τι λέμε, το δεξί χέρι, το αριστερό χέρι, το πολύ... Λοιπόν, α, την 28η μάλλον λέει θα είναι στη Φολέγανδρο, θα ήθελα να είμαι και εγώ... Ντροπή, Κατερίνα, θα έρθεις εδώ. Α, 31 ετών ήταν αυτό στον Βόλιο, με ψυχολογικά προβλήματα. Τώρα αυτό τέλος πάντων το βήμα είναι, ναι, όλα. Όλοι στα ψυχολογικά το ρίχνουν. Εντάξει, όλοι έχουν. Βάζε, βέβαια, για να κάνεις κάτι. Ωραία. Καλά δεν είσαι. Ωραία, γιατί δεν έστρεψε το μαχαίρι πάνω του. Όχι, ρε. Αυτά είναι εύκολα. Όσοι έχουν ψυχολογικά. Δηλαδή, όσοι έχουν ψυχολογικά πρέπει να πάνε στους αρμόδιους και στους ειδικούς. Όχι, αλλά δεν έχω δει. Δηλαδή, με ψυχολογικά... Άμα εγώ βγω και λέω σε σκότωσα, αλλά έχω ψυχολογικά προβλήματα. Άρα για να το λέω και να το συνειδητοποιώ ότι έχω ψυχολογικά προβλήματα, το έχω καταλάβει νωρίτερα. Άρα φταίω εγώ γιατί δεν πήγα να το κοιτάξω. Όχι, μπορεί να σου πει όμως ότι η διάγνωση έγινε από άλλους με ψυχολογικά. Ναι. Λοιπόν, αν έχει γίνει πριν και το γνώριζε και αυτός κακός και ο περίγυρός του κάκιστα που δεν το φρόντισαν το θέμα. Αν έγινε εκ των υστέρων, εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να είναι και εκ του πονηρού. Εντάξει, οι περασπιστικές γραμμές τώρα ξέρουμε πώς χτίζονται, έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μην θυμηθώ την άλλη μου. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων και όχι μόνο των ζώων συντροφιές, όπως είπαμε και πριν από λίγο, εσύ, τώρα που ήσουν στη Φολέγανδρο, ναι. Όταν φύγει εγώ, είχες παρευρεθεί σε ένα. Είχα παρακολουθήσει δύο δημοτικά συμβούλια. Το ένα όμως είχε και θέμα το. Ναι, τα συμπεράσματα μου. Θα σας τα πω. Το ένα είναι ότι η Φολέγανδρος εξακολουθεί να έχει γυναίκα δήμαρχο. Ναι. Τα αφήνουμε εδώ, θα τα πούμε. Όχι ότι δεν το ξέρατε. Ναι. Όχι, εμείς άλλο θέλουμε να ναι, αλλά θέλεις να μιλήσουμε για το θέμα με το βαστούρωμα. Λοιπόν. Νομίζω, όχι νομίζω, θυμάμαι, ότι πλην ενός όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω, είχε πει ναι, γιατί ήταν σε συντονότητα. Ναι, στο Μπαστούρωμα. Νομίζω, όχι όλο το Δημοτικό. Δεν... Λοιπόν, για τον Μπαστούρωμα το συζητήσανε, τέλος πάντων, και σε άλλα Δημοτικά Συμβούλια. Βέβαια, είναι ευρωπαϊκός νόμος αυτός. Ό, και μπορεί να... ούτε να παρακαμφθεί, ούτε να βρεθούν παραθυράκια, όπως άκουσα εκεί. Νόμος που το απαγορεύει, τον Μπαστούρωμα. Λοιπόν, όχι, η Ευθαλία Παπαδοπούλου είναι υπό όρους και επιφυλάσσομαι και ναι μεν αλλά κάποιοι υπόλοιποι. Λοιπόν, εδώ δεν χαϊδεύουμε κανέναν. Ο μόνος ο οποίος ψήφισε κατά ήταν ο Χριστόφορος Οδηγόλης. Ναι, το ξέρω. Παρ' όλα αυτά είπε, και εγώ λέει το τρώω το... είπε. Το τρώω λέει το κατσικάκι, ναι. Αλλά δεν θέλω να το βλέπω μαστουρωμένο. Και του απάντησε βέβαια ο αντιδήμαρχος ήταν πριν από ο παραιτηθής, γιατί έχει εξαρτητοποιηθεί ο κύριος Βαγγέλης. Του είπε ότι αυτό είναι η
επιτομή της υποκρισίας, νομίζω κάπως έτσι την υποκρισίας, ναι. Η επιτομή, ναι, νομίζω, ναι, ότι και καλά, να, ναι, μένα. Ναι, εντάξει, αυτό, ναι, τέλος πάντων, όμως... ο νόμος το λέει. Ναι, ο Ευρωπαϊκός νόμος λέει ότι είναι κακοποίηση, ζούμε και δεν. Αυτό. Τώρα, και τα άλλα νησιά, τα οποία δεν ξέρω τι ψηφίσανε, το συζητούσαν και είπαν ότι αν περάσει από όλα, να δούμε. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, ούτε να παρακαμφθεί, ούτε να τροποποιηθεί, ούτε να βρεθεί παραθυράκι, το άκουσα και αυτό. Μπορούν όμως από έναν από τους αντιδημάρχους. Για να θεωρηθεί από να βρούμε, λέει, και το. Κοιτάξτε. Ναι, ξέρω, γιατί ας πούμε και. Και τα τέσσερα πόδια δεμένα είναι. Ναι, υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχει περίφραξη. Ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Το είχαμε πει στην Ιθαλία, δεν είναι δυνατόν. Ναι, μου το είχε. Ναι, και η Μαργαρίτα Μαρινάκη, η οποία είναι στην αντιπολίτευση, είπε ότι. Επειδή το βλέπουμε, λέει, και εμείς, ας πούμε, στην καθημερινότητά μας, βλέπουμε ότι είναι δύσκολο να γίνει και αυτό. Και έχω συζητήσει, γιατί συζήτησα και με ανθρώπους, αγρότες, κτηνοτρόφους κτλ. Και ανθρώπους με τις μνήμονες. Τα κρατσίκια πες κλειδώνουν. Τα γαϊδουράκια πες κλειδώνουν. Ναι, ότι, λοιπόν, θεωρώ ότι υπάρχουν τρόποι, όχι θεωρώ, γνωρίζω ότι υπάρχουν τρόποι, και οι φιλοζωικές και οι ακτιβιστές, προτάσεις συγκεκριμένες. Θα έπρεπε οι Δήμοι να το δουν και το κράτος. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει ένας ευρύτερος σχεδιασμός, να το βάλουμε κάτω το ίσως θέμα και να δούμε. Ίσως πιο σχεδιασμός από ότι το κομματά, ναι, με το παστούρωμα τελείωα, χωρίς, ναι, εναλλακτικές. Ούτε αυτό γίνεται. Γιατί, δηλαδή, γιατί και αυτό... να περιοριστεί το ζώο, γιατί δεν μπορεί να φύγει από το δικό σου το χωράφι και να έρθει στο δικό μου, να μου φάει τις ντομάτες. Ακριβώς. Φυτεύω γιατί είμαι γεωργός. Έτσι, γιατί εσύ έτσι μπορεί να έχεις το κατσικάκι για το γάλα. Έχω και εγώ να έχω τις ντομάτες για... ντομάτες, γιατί... Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει και, να μπουν στο τραπέζι, να πέσουν στο τραπέζι και σε περιοχές, τώρα να το πούμε όλα αυτά, που δεν είναι οργανωμένες κτηνοτροφικές μονάδες, όπως είναι, ας πούμε, στη Θεσσαλία που είναι κτηνοτροφικές μονάδες, ναι, περίκυστες. Σωστά, σωστά, έχουν, σωστά. Ναι, είναι ελεύθερες. Σε άλλες χώρες, όπως η Πολωνία, που υπάρχει τεράστιος χώρος. Ελεύθερες μπορείς... λιβάδια. Αυτά τώρα στα νησιά του Αιγαίου είναι το χωραφάκι το δικό μου, το χωραφάκι το δικό σου. Δεν είναι και τεράστιο. Μοιάζουν. Ναι. Τα είπαμε, δεν παίρνουμε θέση εδώ πέρα. Τα λέμε. Γιατί ότι είναι και το... τέτοιες συζητήσεις. Δεν είναι μόνο. Ναι. Και όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά θεωρώ ότι. Θέλω έναν ευρύτερο σχεδιασμό, ένα πιο ίσως μια πιο προσέγγιση, αυτό, και όλοι το... μαζί. Ναι, είναι... ναι, εντάξει, αυτό θα πάει σε άλλη εκπομπή για να φέρουμε και άνθρωπο να τα συζητήσουμε εδώ πέρα, ναι. Με την άλλη μεγιότητα ξέρω κάποια πράγματα, δηλαδή, και επειδή δραστηριοποιώ όμως αυτά χώρα, του ακτιβισμού, αλλά κατανοώ. Και τι συμβαίνει επί του πρακτέου, πώς μπορεί να εφαρμοστεί ή όχι, ποια είναι τα αντικειμενικά προβλήματα, υπάρχουν προτάσεις για το πώς μπορούν να λυθούν, κάπου στη μέση να τα βρουν, δηλαδή και από τις δύο πλευρές να γίνει κάτι. Αλλά όχι παραθυράκια. Παραθυράκια δεν μπορούν να λυθούν. Ίσως επανασχεδιασμός, ναι, και, ναι, λύσεις, ναι, και λύσεις και προτάσεις για να αναθεωρηθεί, ναι, το... Δεν μου κάνει αυτό, το αλλάζω. Ναι, αλλά πρέπει να ξέρω και τι θα βάλω στη θέση του. Δεν αρκεί, ναι, να πω ότι όχι. Δεν πρέπει να έχω αντιπρόταση. Ναι. Πρέπει να έχω το δύο ή το τέσσερα. Ναι. Λοιπόν, τα είπα και αυτά τα οποία με ρώτησε. Ορίστε. Το... Ναι, ήθελα να δω. Οπότε κάποια απόφαση δεν υπάρχει. Ναι, ότι είναι αντίθετη. Και ένα ωραίο σχόλιο ενός παιδιού της καρδιάς μου για τα συμβούλια και τα δημοτικά στη Φολέγανδρο. Μου είπε ένα πολύ ωραίο σχόλιο, θα το πω όταν κλείσουν τα μικρόφωνα. Α, δεν... θα το πούμε σε επόμενο, όταν θα μιλήσουμε για τα εκεί. Γιατί και τα είδα και τα άκουσα και είδα και αυτά τα οποία υποτίθεται κάποιοι πιστεύουν ότι δεν είδα και κατάλαβα και όσα νομίζουν ότι δεν κατάλαβα. Ωραία. Ναι, βέβαια. Ναι. Αλλά ξέρεις τι είναι το απογοητευτικό, να βλέπεις νέους ανθρώπους με συμπεριφορά
η οποία φέρει τις παθογένειες παλαιότερων γενεών και τις οποίες θεωρείς ότι έχουμε αφήσει στο παρελθόν. Δηλαδή δεν μπορεί εν έτη 2024 να θέλεις να θεωρείσαι προοδευτική, εξελιγμένη, μοντέρνα, δεν ξέρω πείτε όπως θέλετε, και να κάθεσαι να κάνεις το τσουσ, αυτό που κάνουν παλιά οι γιαγιάδες, ναι. Αυτό το να σε σουρεύουν, δηλαδή, το σούρεμα, πώς το λέω αυτό. Τι αν εισπάμε και αυτά, θα μπορούσαν να τα γράψω σε μνήματα. Και να μην φαίνονται. Ναι, εντάξει, δεν είναι τώρα. Ακούμε ότι αύριο γιορτάζει και ο Σία με στο Δία της Πιμόλου, οπότε υπάρχει και το πιο πλήρη στην Άννα Μαρία του Παπαναγιώτη. Ναι, ναι, ναι. Να έχει δύναμη να το γιορτάζει και να του δίνει δύναμη. Ένας ωραίος άνθρωπος, ένας καθαρός άνθρωπος, άνθρωπος τόσο γλυκός. Τι ωραία που μας μίλησε στο Σταυρό, την παραμονή του Σταυρού, στην απάνω μεριά. Έκανε ένα μάθημα ιστορίας, τον άκουξες, με μια γλυκή, θα πω την ήρεμη μη φωνή. Ναι. Δεν θέλω να πω ποιες ήταν οι αντιδράσεις των παρευρισκομένων, κάποιον όχι όλων. Που το βρήκα τόσο γλυκό, τόσο ωραίο. Βάρεθηκε. Δεν ξέρω αν καταλάβανε κιόλας κάτι. Αλλά να σας πω κάτι εκεί, σε εσάς, τους συμπατριώτες μας. Ο Παπαπαναγιώτης μας είναι ένας σπάνιος άνθρωπος, ξεχωρίζει, είναι αυτό που λέμε, έχει πάρει όλα τα καλά τα οποία θα αναλογούσαν σε πολλούς, τα πήρε εκείνος, τα πήρε όλα. Οπότε τον ακούτε να μιλάει, όποτε τον ακούτε να μιλάει, του πήγαινε πάρα πολύ. Του πήγαινε πάρα πολύ, αν και ήθελε πάρα πολύ δραστήριος ως νέος, έτσι. Του πήγαινε, γιατί ίσως... μια ζωή νεανική, γεμάτη, δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κατέφυγε στην ιεροσύνη, ναι, επέλεξε την ιεροσύνη. Να το πούμε και αυτό. Ναι, συνειδητά. Ούτε για λόγους βιοποριστικούς. Καθόλου, καθόλου. Ούτε γιατί ήταν απογοητευμένος, ξέρω, όχι, ξέρω γιατί το έκανε. Όποτε λοιπόν τον ακούτε να μιλάει, να τον ακούτε, τα λέει τόσο γλυκά, τόσο και απλά, δηλαδή... Ναι, απευθύνεται, ναι, απλώς με ανθρώπους. Μια λίγη, έως και απλοϊκά κάποιες φορές, αν εμένα μου άρεσε, γιατί είχε έτσι, έχει ένα μακρυγιανικό ύφος, δηλαδή αυτό της αμεσότητας, που είναι υπέροχο. Και με ρωτήσει γιατί δεν το κάνω εγώ, γιατί εγώ δεν είμαι ο Παπαναγιώτης. Εντάξει, και δεν είναι αυτή. Δεν λοιπόν, είσαι κλινικός. Δεν είμαι κλινικός. Δεν θα νοιάσεις. Δεν το επιθυμώ. Λοιπόν. Αχ, ήταν άλλα πράγματα να πούμε απόψε, έτσι, θα λέγαμε με την κυρία Δεκούλου. Για όλα αυτά τα ναι, πολύ δράσεις, σημαντικά, ναι. Αλλά... Αυτό δεν σημαίνει όμως, επειδή είπαμε, εδώ εξακολουθεί να μου στέλνει η Κατερίνα μας, ότι είχε νοσηλευτεί, λέει, για 15 μέρες σε ψυχιατρική κλινική. Ναι. Και η μητέρα του είπε ότι είχε καταλάβει ότι ήταν αυτός που σκότωνε τα ζωάκια και τι έκανε, άρα να βλέπεις, επιβεβαιώνομαι. Ναι. Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Θα πρέπει να γίνει πόρτα με αυτό το κορίτσι. Μα να σας πω, θα τη δείτε τώρα, δεν το συζητώ. Εξάλλου και εκείνος ο οποίος είναι ο εγκονολήπτης μας είναι ο σύζυγός. Θα κάνουμε αυτό. Έχω μία πληροφορία της τελευταίας στιγμής από το Control, το Control Method Κατερίνα. Μόλις μάθαμε το ψυχοπαθής δολοφόνος στο ζώνη, ήταν 31. Λοιπόν, έτσι το κάνω από εδώ και πέρα. Κατερίνα, κάνω λίγο σκηνοθετικά πιο καλά. Μην τα διαβάζεις έτσι. Να το κάνω πιο καλά, συγγνώμη. Δεν το κάνεις καλά. Εντάξει, δεν είμαι τηλεοπτικός. Να πω κάτι λοιπόν, ότι θα μπορούσε καλυστά, εξάλλου θα δείτε τα βίντεο της, τα φιλμάκια της μαγειρικής, πόσο άμεση είναι και πόσο καλή, δηλαδή πραγματικά, επειδή κάποιοι βλέποντας τα βιντεάκια έφτιαξαν και τις πίτες, γιατί ναι, τώρα ήταν άλλο ήταν το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας. Ναι. Θα βγαίνει λίγο διαφορετικά, αλλά λόγω όλων των... Δεν θα προαναγγείλω πάλι. Ατυχιών, όχι τίποτα, θέλουμε. Τίποτα των ατυχιών που κάτι είχαμε άλλη εβδομάδα. Για την επόμενη εκπομπή. Προσπαθούμε. Δεν ξέρω. Προσπαθούμε, Ναι, ας το πούμε έτσι ότι προσπαθούμε και σήμερα, ναι, ελπίζουμε να βγει. Για την επόμενη και την μεθεπόμενη. Τι να κάνω. Θα κάνουμε αύριο ένα γύρισμα. Αλλά δεν πρέπει. Σε έναν χώρο, αλλά δεν.
Θα τη βρούμε την άκρη μας. Ναι, γιατί λόγω της ασθενείας μου τώρα πήγα πίσω και εγώ και πρέπει να τρέξω τα δικά μου θέματα της εργασίας μου, τις δικές μου χρεώσεις, οπότε πάει και το Σάββατο. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει. Θα το φτιάξουμε, το κουμπώσουμε. Θα είναι τηλεφωνά μας. Θα είναι κάτι πολύ όμορφο. Λοιπόν, χάθηκε το σήμα, μου λέει η Κατερίνα. Ναι, γιατί... ναι, μου το έβγαλες για λίγο. Τώρα δεν ξέρω αν το υπάρχει. Τώρα μπορεί να... τέλος πάντων, καταγράφεται η εκπομπή. Γιατί κάποια στιγμή χάθηκε το σήμα και από εδώ. Ναι. Και μας το έδειξε. Πιστεύω ότι θα έχει επανέλθει. Αλλά το και βλέπω και στο διαδίκτυο ότι δεν έχουμε σήμα. Ναι, μπορεί να μην υπάρχει ζωντανή σύνδεση για κάποιους. Όμως θα είναι. Θα γραφτεί και οπότε θα ανέβει έτσι κι αλλιώς, όπως κάθε φορά. Δεν ξέρω τι ευθύνεται. Μπορεί να είναι γενικότερο. Το σύστημα, ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί... το δίκτυο. Ναι, μπορεί να είναι. Και δεν νομίζω ότι είναι από εμάς. Γιατί όχι, δεν γιατί μου βγήκε μήνυμα ότι έχει ένα θέμα η το. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά την εκπομπή μας, την καταγραφή της. Σαν να μας βλέπετε ζωντανά. Δεν μπορείτε να μας δείτε, θα το δείτε, θα το δείτε. Σκοπημένοι. Αυτό που λέγαμε, ότι έχουμε πολλά να δείξουμε, ελπιστούμε ότι σύντομα θα έχουν λυθεί όλες αυτές οι δυστοκίες, δυσκολίες, ατυχίες που έχουν να κάνουν με το... με κάποια τεχνικά θεματάκια, για να μπορέσουμε ναι. να έχουμε ζωντανά στην εκπομπή και κάποια πρόσωπα και ίσως κάποιοι... ακόμη το οργανώνουμε, να βγουν και τα βιβλιάκια. Γιατί σήμερα υπάρχει και ο Αγίσκος της Ασίζης, ο προστάτης των ζώων, ναι, και γι' αυτό έγινε για να είναι η μέρα των ζώων. Στο Σάνστιν σήμερα, εντάξει, ότι το 1919 μπαίνει ο ελληνικός σταυρός στην Ξάνθη, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω εγώ και το λέω, αλλά είχα σαν σήμερα αυτό το οποίο επίσης. Ισχύει ότι πριν 50 χρόνια ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήρθε στην Δημοκρατία, είναι νομίζω το μακροβιότερο κόμμα στην Ελλάδα. Ναι, γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν μια φυσιογνωμία, έτσι. Έχει ονομαστεί Εθνάρχης, έχει... Κοιτάξτε, τον επιβεβαιώνουν τα χρόνια και καιροί. Πολύ μπροστά είδε, στην τότε όξιμερ Ευρωπαϊκή Ένωση μας έβαλε. Ας ελπίσουμε ότι αυτό μας εξασφαλίζει ένα βαθμό ασφάλειας. Το ξέρεις αυτό. Έτσι πως έχουν τα πράγματα. Κοιτάξτε τώρα, τα μόνος είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Ναι, να ισχύει σε τι εννοώ, οπότε και με βάση τη λογική είναι και αυτό. Αλλά είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα από τον κόσμο. Ναι, δυστυχώς δεν έχουμε σήμα. Ισχυρό σήμα και δεν μπορώ ούτε με τα δεδομένα. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, θα... δεν πειράζει το... Ναι, πες εσύ γιατί... Λέω ότι ούτε αυτό είναι απόλυτο, γιατί έτσι όπως ακούμε γύρω μας τα τύπανα, όχι τα τύπανα, τις κανονίες του πολέμου... Σιρήνες, το... πες για να είμαστε και σιρήνες, στο σήμερα. Σιρήνες. Είναι γεγονότα πια, δεν είναι προειδοποίηση, ο πόλεμος... Όχι, οι σιρήνες του πολέμου υπό την έννοια ότι είναι οι σιρήνες πριν τον βομβαρδισμό. Δηλαδή τώρα το Ισραήλ έχει μπει στο Λίβανο, σωστά. Και σκεφτόμουν το απόγευμα ότι το καλοκαίρι στην Αγκάλη ήταν μια κυρία, δεν ξέρω αν θυμάσαι την κυρία, μαζί με την κυρία Μαυροειδή, ήταν η... Ναι, τι θες να πεις. Ήταν μια κυρία Ελληνίδα που είχε έρθει από το Λίβανο για διακοπές και λέει εμείς στο Λίβανο... Κυρία Μαυροειδή ήτανε. Όχι, όχι, μια άλλη κυρία, τυχαία. Εκεί πέρα που συζητάμε στην παραλία, γιατί φολέγαμε για την Αγκάλη. Και εμείς στο Λίβανο, δηλαδή και με έναν αέρα. Κούσαμε πολύ την κοινότητα. Δεν ήταν Ελληνίδα που ζούσε στο Λίβανο. Και διάβαζα τώρα ότι ναυλώνουν θαλαμιγούς. Ναι, ναι, αυτό το άκουσα και χθες στις ειδήσεις, ότι όντως να φεύγουν. Λοιπόν, να τι άλλο ήθελα να πω στο σαν σήμερα. Επειδή να πούμε κάτι για την Πολωνία, Ναι, ναι, ναι. Ο Χίμλερ σαν σήμερα στην Πολωνία. Πώς να νομίζω λέγεται η περιοχή, αυτό θα δω. Ναι, στο Πόζναν, περιέγραφε με λεπτομέρειες την εξόδωση των
Έβρε. Ήταν μπροστά στους Γερμανούς τοποτηρητές. Ναι, ήταν και χρησιμοποιήθηκε στην κυρία Νιρεμβέργη σε ένα αποδεικτικό στοιχείο. Ναι, βέβαια, βέβαια. Δεν με ποιο τρόπο θα σκοτώνουν, θα εξοδώνουν τους Εβραίους. Ναι. 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 Και τώρα τι γίνονται για τις τύχεις να κατηγορούν τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό πρόεδρο του Ισραήλ, τον Νετανιάχου, ότι είναι ναζιστικό, ναζιστική συμπεριφορά. Τι να πεις. Δεν θα πάρω θέση σε πολιτικά θέματα. Εκείνο το οποίο ξέρω εγώ να πω και νομίζω ότι είναι όχι. Ότι σε έναν πόλεμο φταίνε όλοι. Όσοι εμπλέκονται. Όσοι εμπλέκονται σε έναν επιθετικό πόλεμο, να το πω. Οπότε εδώ έχουμε δύο. Και οι δύο πλευρές έχουν εκδηλώσει επιθετικότητα, Μαρίνα. Και μία και άλλη. Φυσικά. Δεν είναι ούτε ο ένας. Αχ, τι θα γίνει με αυτά τα ετεροθαλή αδέρφια, τα παιδιά του Αβραάμ, ας τα βρούμε μεταξύ τους ή... Ναι, ιδέες. Από τη μία ή αντίδεση. Για την περιουσία τα κάνουμε. Τη σάγαρα, ναι. Για να σου πει, δεν λένε ότι οι κληρονομίες χωρίζουν αδέρφια. Ξαναπες το αυτό. Να το, αυτό είναι. Ξέρεις λοιπόν, ότι είχαν τον ίδιο τόπο, δεν τον είχε μοιράσει σωστά. Ναι. Αυτός ο Αβραάμ, πια. Τέλος πάντων, έχει το κομματάκι, δεν ξέρω αν είχε επανέλθει η σύνδεση, το βλέπεις. Εδώ δείχνω τι έχει, τι να σου πω τώρα, κάτι να σου πω. Α, χάθηκε το σήμα, δεν έχει ούτε εικόνα ούτε ήχο. Όλα από 5 λεπτά μας το έστειλε. Ούτε εικόνα ούτε ήχο. Ούτε εικόνα ούτε ήχο. Οκ, εμείς συνεχίζουμε την καταγραφή της εκπομπής. Η οποία γράφεται και θα ανέβει μαγνητοσκοπημένη. Θα το δείτε μαγνητοσκοπημένη. Έτσι κι αλλιώς πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Φυσικά, οπότε... και δεν υπάρχει λόγος να την κρατήσουμε, γιατί από τη στιγμή που δεν είναι ζωντανή και να έχουμε και ροή με τα μηνύματα, θα παρακολουθώ να ξέρετε. Ναι, για να μπορέσουμε να κάνουμε αντίλογο. Θα βάλουμε μία ανατελεία. Μία ανατελεία. Δεν θα βάλουμε τελεία για αυτή την εκπομπή. Θα συνεχίζεται. Θα πούμε συνεχίζεται και την επόμενη εβδομάδα πρώτα ο Θεός, πάντα πρώτα ο Θεός, θα έχουμε δει και αυτή την εκπομπή, θα έχουμε υλικό, ίσως μπορέσουμε να έχουμε και την κυρία Δαλούπου την επόμενη δε εβδομάδα. Δεκούλου, τι λες παιδί, τι σαν είναι αυτό. Δεν αναγράφω εντελώς μπρος πίσω συλλαβές. Τόσες φορές την έχουμε Δεκούλου, συγγνώμη. Την κυρία Δεκούλου, συγγνώμη, έχει την εκπομπή. Καλά, έχω πει εγώ χειρότερο. Έχω πει η γυναίκα της χρονιάς. Θα τα πούμε όλα αυτά. Κύριος Πετρόπουλος, ναι. Λοιπόν, θα πούμε μία καληνύχτα τώρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Μία από εσένα, μία από εμένα. Και μία από εσένα, μία, δύο καληνύχτες. Καληνύχτα σας, καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν λίγο μία εκπομπή, κοίταξε, δεν ήταν και τόσο καλή τηλεοπτικά. Όχι, δεν ήταν καλή σήμερα. Γιατί πέσαμε και μία πάνω στην άλλη, είμαστε κάπου... Εύχομαι και ελπίζω. Α, να πω όμως και κάτι, από τη Δευτέρα ξεκινάει. Ναι. Τι, για πες. Μάγισσα, το σύριαλ Μάγισσα, πλεγόμενη καρδιά, στον Αντένα, ναι. Στον Αντένα, όπου εκεί παίζει η πολύ αγαπημένη φίλη, ξαδέρφη, η Ερμήνα Γεράρδη, την έχετε δει σε πάρα πολλά. Ναι, και θα θέλαμε όσους πατριώτες, γιατί ζούμε και η Χρυσή Γεράρδη, δηλαμβάνουμε μέρος σε μια θεατρική παράσταση. Η Ερμήνα κάνει τη Σιρούν, να το πω πρώτα, Σιρούν την οικονόμου μιας από τις οικογένειες εκεί των Κόντων, ναι. Πιστή οικονόμος. Είμαι διαβασμένη, έτσι, Ερμήνα, ναι. Μίρια, τα ακούτε. Η Ερμήνα η Γεράρδη, η οποία το ξέρει και η ίδια, γιατί μιλήσαμε και στην τηλεφωνία. Από πού ξεκίνησε η καριέρα της όμως, να τα ξαναπούμε ναι. Και αυτά. Ναι, εσύ είσαι μεγάλη. Μαζιέρα με το όλη, είδα πολύ μακριά κι εγώ. Βέβαια. Λοιπόν, εδώ τώρα, Ερμήνα, σου θυμίζω και Μίρια, επειδή μιλήσαμε και οι τρεις μαζί, ξέρεις από το ιστορία. Έχεις υποσχεθεί συνέντευξη και έχουμε να πούμε ωραία πραγματάκια. Να, λοιπόν. Πραγματάκια τα οποία μόνο με εμάς μπορείς να πεις. Αλλά θα γίνει εκτός του να το πούμε τώρα ότι η Χρυσή Γεράρδη. Ναι, θα το πούμε. Δεν θα βλέπουμε το ένα πάνω στο άλλο. Ναι. Όπως βλέπετε, έχουμε πολύ
σημαντικά παιδιά στην οικογένεια, εκεί τα παιδιά. Λοιπόν, για δεύτερη χρονιά, η Χρυσή Γεράρδη. Να τελειώσουμε την Ερμήνα, την Γεράρδη. Ναι, ναι, ναι. Είδατε, να το, Γεράρδη, Γεράρδη. Και όχι, δεν είναι συντοματικό, είναι της ίδιας οικογένειας. Λοιπόν, η Ερμήνα Γεράρδη, η οποία έκανε και το σποτάκι για το χαμόγελο του παιδιού, έτσι. Ναι, ναι. Την έχετε δει και όχι μόνο. Διακοπής. Επειδή τα λέγαμε και αυτά πριν. Και τώρα η Χρυσή Γεράρδη. Παίζει στη μουσικοθεατρική παράσταση «Η Μετακόμιση», στον Πολυχώρο Διέλευσης, ξεκινάει από 18 Νοεμβρίου για δεύτερη χρονιά. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και στις δύο. Να είστε γερές, να είστε πολύ χαρούμενες και πολύ ευτυχισμένες. Καλή επιτυχία, και να μας κάνετε περήφανες. Εντάξει, ελπίζω να μπορέσω να τα πω και με τη Χρυσή, γιατί είμαι και Ερμήνα. Αλλά όχι εκτός του ντου και θα είναι αλλιώς. Θέλω να συζητήσω τη Χρυσή για να δω ακριβώς το. Ωραία. Και βέβαια νομίζω και ξεκινάει σύντομα και τις παραστάσεις του το Crazy Land. Του Ιάκωβου Μιλωνά. Θα τα πούμε όλα για να δροσίσει λίγο να αρχίσουμε να πηγαίνουμε και σε κανένα θεατράκι. Εγώ θα πάω. Κι εγώ. Λοιπόν, αυτή τη φορά. Καλό ελπίζω βράδυ, να μας κάνεις παρέα, Μαρία. Καλό Σαββατοκύριακο, να είμαστε καλά, να τα λέμε. Και θα πούμε κι άλλα, γιατί ο Ιάκωβος ο Μιλωνάς έχουμε και πολλά, κάποια πολλά. Άλλη παράσταση και εκεί στο πολλά, άλλο. Πολλά, πολλά, λοιπόν. Έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, στέλνουμε την αγάπη μας. Κρατάμε, μάλλον επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας από εδώ. Για συζητήσεις, δεν μου αρέσει η λέξη συνεντεύξη. Για όλα αυτά που σας έχουμε τάξει. Με πολύ ωραίους ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν να μας πούν πολλά και πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Θα τους καλοσκαμίσουμε στον χώρο μας. Και να μας βλέπετε όπως μας βλέπετε, για να μαθαίνετε και να βλέπετε, και να βλέπετε τα ωραία τα οποία θα κάνουμε. Και να μαθαίνετε και όσα πρόκειται να κάνουμε. Καλό βράδυ σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή νύχτα σας. Και του χρόνου να έχουμε να γιορτάσουμε την ημέρα των ζώων σε καλύτερες συνθήκες και για τον πλανήτη και για τους ανθρώπους και για τα ίδια τα ζώα. Για τον πλανήτη. Είπα για τον πλανήτη, όχι, αναφέρομαι και στις πολεμικές συντάξεις. Και τους κατοίκους αυτού του πλανήτη. Όλους τους κατοίκους. Ναι, ναι. Όλους τους συνοδοιπόρους, γιατί συνοδοιπόροι είμαστε. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Καλό βράδυ.